Το 2022 οι ισολογισμοί μόνο των εταιριών ενέργειας και διήλυσης κατέγραψαν υπερκέρδη πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Το μέσο νοικοκυριό όμως δεν μπορούσε να βγάλει το μήνα από την ακρίβεια και τη λαιλασία του εισοδήματος. Σε όλη την Ευρώπη υπήρξε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Στην Ελλάδα υπήρξε ασυλία στα υπερκέρδη και αποδυνάμωση των νοικοκυριών μέσω του υψηλού ΦΠΑ. Αυτή είναι η εσχροκέρδεια του κυρίου Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνική πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται διεύρυνση τη λαϊλασία του εισοδήματο και τη περιουσία μισθωτών και μικρομεσαίων και φοροασυλία στου λίγου και ισχυρού φίλου τη. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα τη κάλπης στι 25 Ιουνίου.